Γεια σου, Λαϊκάτζη. Καλώ το Λαϊκάτζη. Πόσε χιλιάδε δίσκοι. 700.000, ξέρω εγώ, μπορεί και ένα εκατομμύριο να πιάσω. Λέγε, λέγε, προχώρα. 400.000 δίσκοι. Τι θέλω να κάνω, ρε παιδί. Σε εσά, στου παοξίδε, σε όλου του αριανού. Ποιο παοξε αρέσει. Ποιο είναι πιο ποιοτικό, με μπερμπάτο ή χωρί μπερμπάτο. Εμένα χωρί τον μπερμπάτο. Ο άσο ημίχρονο διπλό τελικό. Εμένα μ' αρέσει. Εμένα μ' αρέσει και χωρίς Μακ, συγγνώμη, και, και χωρίς Κλάους και χωρίς, και χωρίς Μπερμπάτοφ. Για μένα το δίδυμο πρέπει να είναι Ροντρίγκες Μακ. Με back half αυτό το, που είδαμε. Με back half τον Κίτσιου ή τον Κωνσταντινίδη και τον Γκάτσε με τον Χαρίση ή τον Γκάτσε με τον Τζιόλι. Αυτή είναι για μένα. Αυτό που έδειξε ο ΠΑΟΚ χωρίς Μπερμπάτοφ για 15 λεπτά ήταν εκπληκτικό. Ακόμα δεν τον έχουμε δει στα επάνω του Μπερμπάτοφ. Ούτε θα τον δεις ποτέ. Άμα δεν τον δούμε, τι κάνουμε. Τι να κάνω τώρα με το ζόρι να τον δούμε, δεν γίνεται. Τι να κάνουμε. Βιολογικά δεν υπάρχει. Πρόσεξε με λίγο. Δεν σου μιλάω για ποιότητα. Ποιότητα όλος ο κόσμος την ξέρει. Εγώ σου μιλάω βιολογικά δεν υπάρχει. Και ένας παίκτης που δεν υπάρχει βιολογικά δεν υφίσταται. Υπάρχει ο ποδοσφαιριστής και ο αθλητής. Ο Μπερμπάτοφ είναι ποδοσφαιριστής, αλλά δεν είναι αθλητής. Το κατάλαβες. Όταν ένας άνθρωπος δεν κάνει καθόλου προετοιμασία 10 χρόνια, στα 35 του θα βγάλει και θλάση, θα βγάλει και. Αυτός ήρθε εδώ νομίζοντας ότι δεν είναι ταγάρια οι Έλληνες το ελληνικό πρωτάθλημα, θα περπατάει και θα βάζει γκολ. Δυστυχώς για αυτόν δεν είναι έτσι. Εντάξει. Λοιπόν, αν θέλετε χρώματα με μεγάλη καλλιεργητικότητα και χρώματα.